στην εκτέλεση με το αριστερό του πόδι. Το πάει απευθείας τελικά έξω. Φωνάζει ο Ζωμένος για τα μαρκαρίσματα. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά 0-1 για τον ΠΑΟ Κουφαλίων, διαχειρός δια κεφαλιού βασικά του Πασκάλι Γιόντα, ο οποίος βρέθηκε στην πορεία της μπάλας μετά την εκτέλεση κόρνερ του Δημήτρη Πολίτη και κάνει το 0-1 για τον ΠΑΟ Κουφαλίων. Να λοιπόν που αλλάζουν τα δεδομένα στο 29 της αναμέτρησης αυτό το γκολ. Πολίτης, Φωτιάδης, κερδίζει ο παίκτης Αεβόσμου, ο οποίος έκανε φάουλ πάνω στον Μαργαρίτη. Είδαμε και μια καλτ στιγμή. Φωτιάδης, Τσακίρης, καταφέρνει, κρατάει μπάλα, θα δώσει για τον υψηλό, εξαιρετική τρίπλα τον υψηλό και κάθε την παλιά για τον Ματζιούνι. Απέναντι στον Πολυκάρποφ υπάρχει ένα σπρόξιμο και κάρτα για θέατρο. Ο Ματζιούνις δεν το πιστεύει. Η σέντρα εδώ για τον Πολυκάρποφ έξω. Μεγάλη ευκαιρία στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Μετά τη σέντρα του Ταραμά, ο Πολυκάρποφ ξεχάστηκε από την άμυνα του ΠΑΟ Κουφαλίων, παίρνοντας την κεφαλιά στο ύψος του. Πολυκάρποφ. Ρενάτο. Κοντσίδης κάνει λάθος. Λάμι για τον Ρενάτο τώρα με πολύ καλές προϋποθέσεις. Αεβόσμου, Γιόντας, Ρενάτο. Το γύρισμα, κόρνερ από την παρέμβαση, την άθελή του ίσως, του Γιώργου Μαργαρίτη, ο οποίος... Πίσω η μπαλά για τον υψηλό, ο οποίος θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον επερχόμενο Χαραλαμπίδη. Χαραλαμπίδης σταματάει την μπάλα, θα βγάλει τη σέντρα χαμηλά. Αβραμίδης διώχνει και τώρα μακριά η άμυνα της Αεβόσμου. Καλή. Πολίτης. Απευθείας εκτέλεση, Αβραμίδης διώχνει και έρχεται ο Χατζηκυριακίδης να πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Μεγάλη επέμβαση από τον τερματοφύλακα της Αεβόσμου, ο οποίος εκτελείται το πλάγιο, η κεφαλιά φεύγει προς τα πίσω, η προβολή Κανδυλάπτης μπλοκάρει στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Και εδώ πάμε για την τελευταία φάση, όπως ανέφερε και ένας φίλος της κερκίδας. Μπλοκάρει ο Κανδυλάπτης καθαρίζοντας την φάση στον αέρα. Παραμένει το 0-1 για τα Κουφάλια και τελευταίο σφύριγμα από τον Βανδουλάκη με το που βρίσκεται νικητή των ΠΑΟ Κουφαλίων με γκολ του Πασχάλη Γιόντα από το πρώτο.